Αναγιώτατε δέσποτα και πάντερ, κύριε πρόξενε, κύριε δήμαρχε, κυρίες και κύριοι, αγαπητοί μας καθηγητές του Πανεπιστημίου, μαθητές, συνάδελφοι εκπαιδευτικοί, οφείλουμε θερμές ευχαριστίες στην διπλή ψυχή αυτού του συνεδρίου, στον Γιάννη και στην Άσπα, και όπως μας έχει μάθει, γιατί συνεχώς μαθαίνουμε σε αυτή τη ζωή, όπως μας έχει μάθει ο αγαπητός Γιάννης 7 χρόνια τώρα, θα τον μιμηθώ, με το φόβο ότι μπορεί και να αποτύχω, το πιο τρελό σας χειροκρότημα. Σήμερα, από το Διοικητικό Συμβούλιο των Ιδιωτικών Σχολείων Ελλάδος, είμαστε παρόντες 3, 2 σωματικά και 1 πνευματικά. Εκτός από μένα, μαζί μας βρίσκεται ο κύριος Γιώργος Λιναρδάτος και ο κύριος και μια ψυχή που δεν έπαψε ποτέ να υπάρξει στο Διοικητικό μας Συμβούλιο. Μπορεί το σώμα του να μην είναι εδώ, αλλά σίγουρα το πνεύμα του αγαπητή Κέτη είναι κάπου εδώ και μας βλέπει. Ο αείμνηστος Βαγγέλης ήταν πάντα η ψυχή του συλλόγου μας και εμείς βρισκόμαστε εδώ, τα ιδιωτικά σχολεία, για να τιμήσουμε τη δική του μνήμη. Ερχόμαστε τα ιδιωτικά σχολεία και στηρίζουμε αυτή την προσπάθεια των εκπαιδευτηρίων Μαντουλίδη και του Ζωγραφείου, γιατί βάλαμε ως στόχο να φέρουμε όσο το δυνατόν περισσότερους μαθητές, περισσότερα Ελληνόπουλα, σε επαφή με αυτή την πόλη. Εμείς κάνουμε το πρώτο βήμα, ο Γιάννης κάνει το δεύτερο. Εμείς τους φέρνουμε σε γνωριμία με την πόλη και ο Γιάννης τους κάνει να την ερωτευθούν. Όσο έρχονται Ελληνόπουλα σε αυτή την πόλη, μπορεί ο Ελληνισμός εδώ να φθήνει αριθμητικά, αλλά όσο έρχονται Ελληνόπουλα, αυτή η πόλη δεν θα χάσει ποτέ το ελληνικό της χρώμα. Θα απευθυνθώ σε εσάς, παιδιά. Όσο εσείς υπάρχετε, συμμετέχετε σε τέτοια συνέδρια, διαφωνείτε με μας, υπάρχει ελπίδα για αυτή τη χώρα που λέγεται Ελλάδα. Σας ευχαριστώ πολύ.